Το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και το Δήμο Χίου διοργανώνει το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγοράς στις 7 Δεκεμβρίου. Η λογική είναι να δώσουμε πνοή στην αγορά. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει διαφημιστεί και θα διαφημιστεί και το επόμενο διάστημα στη γειτονική χώρα. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή, βεβαίως και εμείς μέσω social media το κάνουμε, αλλά και των τουριστικών γραφείων και όλων των εταίρων που έχουμε στην Τουρκία, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και από εκεί επισκέπτες. Τι θα περιλαμβάνει? Καταρχάς, θα περιλαμβάνει πολλή μουσική, θα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χώρους, θα συνεργαστούμε, όπως είπαμε, και με το Δήμο, θα είναι και η φιλαρμονική η οποία θα περάσει από την αγορά. Για τους επισκέπτες από την Τουρκία θα στήσουμε ένα καλέσθητο ξύλινο κιόσκι στο λιμενικό ταμείο, το οποίο είναι λογοτυπημένο, φωτισμένο, θα τους κερνάμε παραδοσιακά προϊόντα τοπικά και όπως καταλαβαίνετε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τόνο χριστουγεννιάτικο και μάλιστα σε μια ημερομηνία που δεν έχουν κορυφωθεί ακόμα οι εκδηλώσεις. Την ίδια μέρα από ό,τι γνωρίζουμε και ο Δήμος Χίου θα κάνει την αφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου και θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα το πρέπει να το καθιερώσουμε, δηλαδή η αγορά είναι ψυχολογία, θα πρέπει να βρίσκουμε αφορμές, να σχεδιάζουμε σωστά τις δράσεις για να καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει και αυτό βεβαίως στο τέλος να έχει ένα θετικό αντίκτυπο και στα ταμεία των καταστημάτων. Νομίζω ότι καλό είναι να μιλήσουν και οι υπόλοιποι εταίροι οι οποίοι συνεργάζονται στην δράση. Ο Σύλλογος Εστίασης δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο είναι για τόνωση της αγοράς. Πολλά από τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί ήδη για να κάνουν κάποιες ενέργειες, έτσι ώστε να φτιάξουν κάποια event μέσα σε αυτό το όλο το διάστημα και να παρέχουν στους επισκέπτες κάποιο προϊόν ή κάποιο event μέσα από μουσική που θα μπορέσουν να όλοι οι επισκέπτες να μπορέσουν να διασκεδάσουν, είτε να πίνουν τον καφέ τους ένα ρόφημα το οποίο θα είναι και τοπικό προϊόν, είτε θα μπορέσουν να ακούσουν μουσική και να διασκεδάσουν παράλληλα. Πάντα η εστίαση θα είναι παρόν σε τέτοιες δράσεις που τονώνουν την αγορά και τονώνουν την οικονομία της αγοράς. Και εμείς από τον Εμπορικό Σύλλογο πάντα θα είμαστε εμείς και αν θέλουμε τέτοιες δράσεις. Έχουμε καλή συνεργασία με το Επιμελητήριο και με το Δήμο. Θα έχουμε και εμείς μουσική στην αγορά μέσα, face paint, κεράσματα και κάποια happenings που θα γίνουν στη μέση της απεταριάς. Θεωρώ ότι ό,τι κάνουμε, λίγο, μικρό, πρέπει να γίνεται. Είναι προς όφελος όλων μας και να βοηθήσουμε να γίνεται από όλους μας, να συνδράμουμε δηλαδή και σαν μαγαζιά σε αυτό που γίνεται. Από την πλευρά μας ως Φορέας Τουρισμού Χίου συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά σε αυτή την πολύ, πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χίου και η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Χριστουγεννιάτικης περίοδου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την εμπορική τόνωση της αγοράς, έχει να κάνει και με το ότι το εμπορικό κέντρο θα αποκτήσει μια άλλη εικόνα, μια άλλη ζωντάνια, μια άλλη αισθητική, θα γίνει πιο ζεστό με τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και αυτές από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετές. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και σε κάποιες ελληνικές, όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή. Ο κόσμος διασκεδάζει και φυσικά στο τέλος έχει και τη διάθεση να αγοράσει. Αυτή πολύ ωραία πρωτοβουλία θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει αύριο τα επόμενα χρόνια θεσμός, θα μπορούσε το πρώτο Σάββατο κάθε Δεκεμβρίου να προκύψει αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία, να επικοινωνηθεί σωστά. Αυτό επιχειρείται και από την πρώτη προσπάθεια αυτή για να έχει ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Χαιρόμαστε που σε αυτό το σχεδιασμό είμαστε όλοι μαζί. Αυτή είναι μια πάντινη προσπάθεια και από το Δήμο, φυσικά πρωτοστάτης στο Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο, η Εστίαση,
Όλοι είμαστε εδώ για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, ισχύς εν τη ενώση, και όλα τα αποτελέσματα νομίζω ότι θα έρθουν σιγά σιγά. Αρχικά και εγώ να σε χαρώ και το μελητήριο και όσους συνέβαλαν στην πρωτοβουλία αυτή. Εννοείται ότι και ο Δήμος Χίου είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπα από την πρώτη στιγμή. Αυτό που λέει και ο Κώστας, ότι το όλοι μαζί σαφώς είναι και η δική μου έτσι, η οπτική. Ειδικά όταν αφορά τις δράσεις που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό και με την επιχειρηματικότητα, έτσι, όλο το επιχειρήν πρέπει να είναι ενωμένο μαζί με τους φορείς, Δήμο και Περιφέρεια. Σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση, και εμείς, όπως είπε και ο Γιώργος, θα είμαστε αρρωγοί ο Δήμος Χίου με αυτά που μπορεί να προσφέρει. Όσον αφορά το δικό μου κομμάτι και το γραφείο τουρισμού, και εγώ θα επιδιώξω εκείνη τη μέρα το γραφείο να είναι ανοιχτό, ακριβώς επειδή θα έχουμε επισκέψεις από την Τουρκία. Αν κάποιος θέλει κάποια πληροφορία που μπορεί να του συνδυάσει και με την παραμονή του στο νησί, όχι μόνο εκείνη την ημέρα. Έχουμε καταλάβει φέτος όλοι ότι ήταν μια πολύ καλή έτσι, χρονιά για τον τουρισμό όσον αφορά τους επισκέπτες από την γείτονα χώρα. Έτσι, τέτοιες δράσεις, μικρές ή μεγάλες, βοηθούν στο να, έτσι, στο να αναπτυχθούν και αυτές οι σχέσεις και να βελτιωθεί και η επικοινωνία όσο μπορούμε με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαν και οι υπόλοιποι, ότι έτσι, είτε κάτι μικρό είτε κάτι μεγάλο, θεωρώ ότι συμβάλλει σημαντικά. Και ας βλέπουμε, καλό είναι να βλέπουμε και σχετικά μόνο τη θετική τους πλευρά και να μην υπάρχει έτσι αυτή η απεσιοδοξία σε κάποια κομμάτια. Οπότε εμείς σαν γραφείο τουρισμού, όσο μπορούμε τη συγκεκριμένη δράση από σήμερα, θα την επικοινωνήσουμε και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλά για όλους τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Θα έχουμε δηλώσεις και στους δρόμους τους υπόλοιπους ή μόνο στην Αποταγιά? Και δεύτερον, το Δήμο Χίλιο, πώς θα συνεργαστείτε και με το Τμήμα Καθαριότητας? Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τέτοια ώρα να παίρνουν σκουπίδια τα οποία είναι κούτες από τους εμπόρους μέσα στην Αποταγιά? Δηλαδή, θα πρέπει να τα ρυθμίσετε αυτά τα θέματα. Αυτό νομίζω όσον αφορά την Αποταγιά, νομίζω έχει. Το έχουμε ξαναπεί σαν θέμα, δεν είναι στο δικό μου κομμάτι, αλλά αντιλαμβάνω απόλυτα τι λέτε. Πρέπει εκείνη την ημέρα να υπάρξει σε όλο το πλαίσιο συντονισμός. Το λαμβάνω υπόψη και θα το μεταφέρω. Τώρα νομίζω για τα υπόλοιπα ο Γιώργος θα απαντήσει στο κομμάτι. Η λογική πάντα είναι να απλώνουν οι δράσεις όσο γίνεται και όσο το επιτρέπουν βέβαια και όσο το επιτρέπει και η χωροθεσία. Σε όλη την αγορά, όχι μόνο στην Αποταγιά. Έτσι, σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Κυριάν, θα υπάρχουν και στην Αποταγιά, παραδείγματος χάρη, θα στηθούν εκεί κάποιοι DJs. Αλλά θα υπάρχουν εκδηλώσεις ακτινοτά σε όλη την αγορά. Και το ωράριο θα είναι διευρυμένο, κ. Κυριάν? Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος δεν υποχρεώνει, προτείνει. Παροτρύνει τα μέλη του να παραμείνουν ανοιχτά.